Η μερίδα με θέμα βιώσιμη καλλιέργεια και τροφή, το κοινό μας μέλλον, διοργάνωσε στο Ηράκλειο η πρεσβεία της Σουηδίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είμαστε εδώ σήμερα επειδή θέλουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση που έχουμε με την Ελλάδα και πιστεύουμε πως για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να βγούμε έξω από την Αθήνα. Συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση της Σουηδίας, πρωτότυπη, γιατί ολόκληρο το προσωπικό της Σουηδικής Πρεσβείας ήρθε εδώ για να δει κόσμο και να κάνει όλο αυτό το meeting εδώ με το Πανεπιστήμιο και με διάφορους άλλους φορείς για να προάγεται το θέμα της βιωσιμότητας. Βιωσιμότητα χρησιμοποιώντας σαν κερκόπορτα το φαγητό. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της Πρεσβείας της Σουηδίας για την παρουσίαση βιώσιμων πρακτικών και την εφαρμογή τους, ειδικότερα στον αγροδιατροφικό τομέα. Σήμερα εστιάζουμε στη βιώσιμη γεωργία και τα τρόφιμα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει η συζήτηση για την αηφόρο ανάπτυξη και πώς μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Και το έχω μεταξάξει το Alt Group και το Wood Local, είμαστε ακριβώς αυτή κατεύθυνση. Και εμείς από άλλες πλευρές, το να ενισχύουμε την τοπική παραγωγή, το να μην παίρνουμε από μακριά τροφές που επιβαρύνονται με την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος από τη μεταφορά τους και όλα αυτά. Η Σουηδία είναι πάρα πολύ μπροστά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και όχι μόνο. Όμως είναι ένα άλλο κλίμα, είναι μια άλλη χώρα, είναι μια άλλη παράμετρος. Πώς μπορούν αυτά να γίνουν πράξη στη χώρα? Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε με βάση την τροποποίηση των φυτών πώς μπορούν αυτά τα φυτά να προσαρμοστούν στο κλίμα της Κρήτης. Η Σουηδία στο τεχνολογικό κομμάτι από παλιά έδειχνε δείγματα καινοτομίας σε διάφορους χώρους βιοιατρικής έρευνας, τα οποία είχαν μεγάλη εφαρμογή και στην βασική βιολογική και γεωπονική έρευνα. Η διεθνής επικοινωνία πάντα έχει ωφέλη. Υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα στις κοινωνίες, σε διαφορετικές χώρες, πόσο μάλλον μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, αλλά υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία που μπορεί να πάρει ένας λαός από έναν άλλον και είναι πάντα ωφέλιμο να κοιτάμε και έξω από το σπίτι μας. Το We Do Local, μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει πετύχει? Ακόμα έχει αργητό δρόμο μπροστά το We Do Local, κρατάει καλά όμως. Έχουμε αναγνωριστεί πια και έχει καταλάβει ο τουριστικός κόσμος, ο ξενοδοχειακός κύριος κόσμος, ότι το να ενισχύσει την τοπική παραγωγή δεν είναι ιεραποστολή, αλλά είναι ένα ζήτημα επιβίωσης του προορισμού στο οποίο δραστηριοποιείται ένα ξενοδοχείο. Ότι τιμάς τον προορισμό σου και έτσι δίνεις μια ιδιαιτερότητα στον ξένο που έρχεται να ζει τον προορισμό και όχι να ζει ένα άλλο προορισμό όπως μιμούμαστε στο παρελθόν.